πάμε. Καλωσορίζω την κυρία Χριστίνα Ταχιάου. Θα πω υποψήφια ευρωβουλευτή, θα πω μέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μα πάνω απ' όλα θα υπογραμμίσω το δημοσιογράφο. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να θέσω, γιατί έχω πολύ λίγο χρόνο στη διαδεσή μου, 3-4 λεπτά. Γρήγορα το ερώτημα. Δεν είναι έξω από τις ευθύνες του το ποτάμι, επειδή δεν συμμετέχει στο Κοινοβούλιο για τη διαδικασία που ξεκινά την Τετάρτη? Όχι, αλλά δεν ξεχνάμε και ότι δεν έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα και δεν θα πούμε σε κανέναν τι να ψηφίσει από τους ανεξάρτητους βουλευτές. Για μας η γραμμή είναι καθαρή. Θέλουμε να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προτιμούμε να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας με 180 από αυτή τη Βουλή παρά με 120 από την επόμενη και να αποφύγουμε οποιασδήποτε τυχόν περιπέτειες που σημαίνουν οι εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι πρόσωπα του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν ένα διάβολο επικοινωνίας πολύ σταθερό και καθημερινό με το ποτάμι δεν, δεν είναι θέμα γραμμής, δηλαδή δεν θα ακολουθήσουν αυτό το οποίο μόλις μας είπατε? Θα κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Ενδεχομένως δηλαδή δεν θα κάνουν αυτό το οποίο μας είπατε, δηλαδή δεν θα πούν ναι στην εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατίας. Βέβαια δεν θέλω να σας βάλω λόγια αντί της κυρίας Μάρκου ή του κυρίου Τατσόπουλου που λένε και γράφουν σήμερα διάφορα μέσα ενημέρωσης, αλλά υπάρχει μια πολύ σταθερή άποψη του ποταμιού που λέει ναι στην εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατίας. Είναι υπεύθυνοι βουλευτές, έχουν την αιγία από το λαό και είναι σίγουροι ότι ο καθένας τους ξέρει τι θα κάνει, θα αποφασίσει μόνος του. Δεν είναι ζήτημα γραμμής του ποταμιού. Ναι. Βεβαίως και συζητάμε, βεβαίως και έχουμε διάβλους επικοινωνίας. Ο καθένας θα κάνει αυτό που του υπαγορεύει η συνείδησή του όμως. Αυτή η στάση του κυρίου Θοδωράκη του ποταμιού ως κινήματος ακουμπά πιο πολύ στο φόβο για μια εναλλακτική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των διαπραγματεύσεων που δεν έχουν κλείσει, ή ακουμπά πιο πολύ σε εκείνο το οποίο λέγεται εθνικό συμφέρον, όχι εκλογές τώρα? Ακουμπά σε αυτό που λέμε εθνικό συμφέρον. Εμείς εδώ και πολύ καιρό το λέμε, ότι δεν θέλουμε εκλογές, όχι γιατί δεν θέλουμε να αλλάξει η κυβέρνηση, όχι γιατί δεν θέλουμε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι επειδή είμαστε ανάχωμα ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε, αλλά γιατί πολύ απλά πρέπει κάποτε να συμφωνήσουμε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει ένα σύνταγμα το οποίο λέει ότι οι εκλογές δεν γίνονται όποτε θέλουμε. Οι εκλογές έχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Κακώς, κατά τη δική μου γνώμη, αλλά από ό,τι φαίνεται και στην πράξη, έχει συνδεθεί η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με το ζήτημα των εκλογών. Ναι. Η αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας στις τρεις ψηφοφορίες οδηγεί μοιραία σε εκλογές. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο κάθε 5 χρόνια βλέπουμε να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση. Πάντως φαντάζομαι ότι για εκλογές ετοιμάζεστε κι εσείς. Εμείς ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για εκλογές, βεβαίως. Ετοιμαζόμαστε πυρετοδός σε όλη τη χώρα. Αναζητούμε τους καλύτερους υποψηφίους που θέλουμε να έχουμε στους συνδυασμούς μας. Και να πω μόνο ότι αυτό στο οποίο επιμένουμε είναι, εάν και όποτε γίνουν εκλογές, ο σχηματισμός μιας εθνικής Ελλάδας με την κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να μπούμε εμείς στην κυβέρνηση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο σκοπός είναι να υποδείξουμε τους καλύτερους σε συμφωνία και συνεννόηση με άλλα κόμματα με τα οποία θα μπορούσαμε να συμπράξουμε. Το θέμα είναι να μπουν οι καλύτεροι στην κυβέρνηση. Η εθνική Ελλάδα, όπως το λένε. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, κύριε Ταχιώ. Ευχαριστώ. Sky 89,4.